Συμμετείχα στην Επιτροπή Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας που έκαναν οι παραγωγικοί και οι εξαγωγικοί φορείς. Στη σύσκεψη που βάλαμε πέρα από το πολιτικό πλαίσιο που μπήκε ότι για το εμπάργκο που επέβαλε η Ρωσία, έτσι σαν απάντηση στα μέτρα που πήραν ενάντια στην πολιτική της Ρωσίας, το πρόβλημα είναι πρωτίστως πολιτικό. Θεωρούμε ότι εκείνο που πρέπει να δοθεί η λύση είναι το σταμάτημα αυτού του ψυχρού πολέμου. Είναι ένας πόλεμος ο οποίος δεν ωφελεί κανέναν, ούτε την ίδια την Ρωσία, γιατί ακόμα αυτό που ισχυρίζεται η κυβέρνηση της Ρωσίας, ότι δεν θα βρει εναλλακτικές αγορές και τα λοιπά, δεν θα μπορέσει να το καταφέρει, ούτε θα μπορέσει να συγκρατήσει τις τιμές. Οι τιμές στα φρούτα, στα αγροτικά προϊόντα έχουν διπλασιαστεί από το εμπάργκο και μετά. Γι' αυτό λοιπόν ούτε την ίδια την ρωσική οικονομία συμφέρει και τους Ρώσους καταναλωτές, αλλά ούτε και τους Ευρωπαίους παραγωγούς και ιδιαίτερα τους παραγωγούς του Νότου. Κάναμε μια προσπάθεια να αντισταθούμε στη λογική των χωματερών. Υπήρξε μια αρχική πρόταση, ας πούμε, από πολλούς παραγωγικούς φορείς της εύκολης λύσης της χωματερής. Εμείς και φιλοσοφικά και πολιτικά και ανθρώπινα διαφωνήσαμε με αυτή τη λογική. Πιέσαμε και επιβάλαμε να μπει στο παιχνίδι και η τοπική αυτοδιοίκηση και οι φορείς αλληλεγγύης. Γι' αυτό πρωτοστατήσαμε και σαν Δήμος ΕΓΑΛΕ, όπου είμαι νεοεκλεγής Δημοτικός Σύμβουλος και Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, και γενικότερα να πετύχουμε αυτό, να δώσουμε όθηση έτσι σε αυτές τις δραστηριότητες, διότι είναι παράλογο να πετάμε ροδάκινα, να πετάγεται προϊόν τη στιγμή που οι πολίτες και οι δημότες, ιδιαίτερα της Αθήνας αλλά και όλης της χώρας, περνάνε πάρα πολύ δύσκολες στιγμές. Πολλοί από αυτούς δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να δοκιμάσουν τα ροδάκινα και ζητήσαμε πραγματικά να μπουν, να δοθούν στον κόσμο. Όπως συμμετέχουν είναι ανοιχτό, δηλαδή εμείς πετύχαμε το σχήμα, δηλαδή απευθεία συμβόλαιο του συνεταιρισμού που έχει αποθέματα και μπορεί να τα διαθέσει και έχει ανάγκη να τα διαθέσει με τους Δήμους. Ήδη έχει ξεκινήσει αυτή η δραστηριότητα ο Δήμος Νίκαιας. Σήμερα μαζί με το ΕΓΑΛΕΟ, που κάνει δεύτερη φορά το ΕΓΑΛΕΟ, κάνει πρώτη φορά ο Δήμος Ζωγράφου και ο Δήμος Χαλανδρίου. Την επόμενη εβδομάδα προγραμματίζουμε για την Αγία Παρασκευή, την Κεσαριανή και τη Λευκάδα, αλλά και πάρα πολλοί άλλοι Δήμοι έχουν δραστηριοποιηθεί και έχουν ενεργοποιηθεί σε αυτή την κατεύθυνση. Τώρα τι όφελος έχουν οι παραγωγοί μέσα από αυτή τη δραστηριότητα, να δούμε δηλαδή αυτή τη δραστηριότητα σε τι βοηθάει. Πρώτα απ' όλα, με βάση διατάξεις Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να δοθεί η αποζημίωση πλήρως, δίνεται μόνο σε ομάδες παραγωγών και μόνο εφόσον αυτοί κάνουν κοινωνική διανομή. Που σημαίνει αυτό, εισπράττουν 26,9 λεπτά το κιλό. Αν δεν κάναμε την κοινωνική διανομή και πηγαίνανε στους χιτά γενικά για απόσυρση, θα παίρνανε μόνο 13,5 λεπτά. Άρα λοιπόν έχουμε ένα όφελος όπου παίρνουμε όλη την αποζημίωση. Και είναι σημαντικό αυτό να το καταλάβουμε, ότι αυτή πρόκειται για χρήματα που θα εισπραχθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, είναι λοιπόν έχει και ένα στοιχείο διεκδίκησης, να πάρουμε τα χρήματα, να πάρουμε αυτές τις αποζημιώσεις. Ένα δεύτερο σημαντικό στοιχείο είναι ότι δίνεται η δυνατότητα στον κόσμο να δοκιμάσει προϊόντα τα οποία είναι υψηλής ποιότητας και προδιαγραφών, και νομίζουμε ότι να τους μείνει στο τέλος και έτσι να λειτουργήσει έμεσα σαν μια διαφήμιση των επώνυμων ελληνικών προϊόντων. Νομίζω ότι αυτή ήταν η κύρια σκέψη και το όφελος που θα έχουν οι παραγωγοί, και άμεσα δηλαδή μέσα από τις αποζημιώσεις που θα εισπράξουν, και έμεσα ότι ο κόσμος, γνωρίζοντας ας πούμε τα ροδάκινα του Βελβεντού, τα οποία έχουν και μάλιστα επωνυμία Βελβίτα, θα τα ψάξει να τα βρει στην αγορά.